Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, είμαστε στην απογευματινή ενημέρωση. Είμαστε εδώ στον Prisma 91,6, στην τελική ευθεία πριν τις ευρωεκλογές. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το μεγάλο στοίχημα είναι η μαζική συμμετοχή του κόσμου, με τις πρώτες εκτιμήσεις ωστόσο να θέλουν την αποχή να ακουμπάει το 60%. Δεν το θέλουμε αυτό. Έχουμε αναλύσει το τελευταίο διάστημα ότι αυτές είναι οι μόνες εκλογές που δεν συνοδεύονται με κάποια άλλη εκλογική διαδικασία, όπως αυτοδιοικητικές ή εθνικές. Οπότε είναι ένα μεγάλο στοίχημα η συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι ευθύνη το να, αν θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε στην κάλπη, να εκφράσουμε την άποψή μας. Αλλιώς δεν έχουμε το δικαίωμα, πιστεύω, να παραπονιόμαστε για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, θα κλείσουμε όλη αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και με υποψήφιους ευρωβουλευτές, με τον βουλευτή Λευκάδας, τον κύριο Καβαδά. Ο κύριος Καβαδάς ήταν μπροστάρης σε έναν αγώνα της ΔΕΠ, της Δημοκρατίας. Γύρισε όλο το νησί, Λευκάδα, Κάλαμο, Καστό, Μεγανήσι, για να επικοινωνήσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως να εξηγήσει τον λόγο που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρή σε αυτή την περίοδο των ευρωεκλογών, γιατί οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές μπροστά μας. Θα τα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας. Καλό απόγευμα, κύριε Καβαδά. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι βεβαρημένο. Παρ' όλα αυτά, έτσι θέλαμε λίγο να έχουμε μια συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, κύριε Κουνιάκη, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ξεκούρασα σας ακούω. Πώς πήγε η περίοδος έτσι? Γελάσατε, έτσι δεν είναι? Ήθελα λίγο να μιλήσω. Πώς ήταν αυτές οι μέρες σε ανθρώπινο επίπεδο, κύριε Καβαδά? Αν και νομίζω πως είστε μοιημένος τώρα, η προεκλογική περίοδος ήταν συμπυκνωμένη, επαναληπτικές εκλογές. Έχετε βρει τα κουμπιά μιας απαιτητικής προεκλογικής περίοδου? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κουνιάκη, εντάξει, έχω μια εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ξεκούραστος. Έχουμε γυρίσει όλα τα χωριά σχεδόν της Λευκάδας. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε τις περιοδίες μαζί με τη ΔΕΠ. Όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως γνωρίζετε και εσείς, είχαμε υποδεχτεί στο νησί μας με κλιμάκια από υπουργούς, υφυπουργούς, από βουλευτές και άλλα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξης. Mm-hmm. Είχα και την ευκαιρία να παραβρεθώ στην Κέρκυρα. Σας είδαμε, ναι, με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είχα την ευκαιρία εκεί να μιλήσουμε για πολλά θέματα που απασχολούν τη Λευκάδα. Mm-hmm. Και βέβαια είχα πάει και μαζί με ένα κλιμάκιο συναδέλφων βουλευτών στα Διαπόδια νησιά. Και μπορώ να πω ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα. Και οι κάτοικοι που παραμένουν σε αυτά τα κριτικά νησιά δίνουν πραγματικά μαθήματα ζωής. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, στην εισαγωγή μου, κύριε Καβαδά, αναφέρθηκα σε κάποια στατιστικά που υπάρχουν για την αποχή. Νομίζω θα το αντιλαμβάνεστε αυτό. Γιατί μιλούν όλα τα προγνωστικά για χαμηλή συμμετοχή και υπάρχει τρόπος να πείσουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στην κάλπη, ιδιαίτερα τους νέους, να ψηφίσουν? Κύριε Κουνιάκη, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ευρωεκλογές δεν κινούν το ενδιαφέρον των πολιτών. Θέλω να θυμίσω ότι το 2009. Ήταν η τελευταία φορά που έγινε οι ευρωεκλογές μόνες τους, δηλαδή χωρίς να διεξαχθούν συγχρόνως με αυτοδιοικητικές ή εθνικές εκλογές. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με τα στατιστικά, τα οποία έτσι, το έχω ψάξει λίγο, ξεπέρασε το 47%. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι για μας το μέτρο σύγκρισης, διότι το 2014 αλλά και το 2019, μαζί με τις ευρωεκλογές, γίνανε εκλογές και για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Mm-hmm. Και εκεί η αποχή άγγιξε το 40%. Δηλαδή 47% το 2009, 40% το 2014 και το 2019. Mm-hmm. Φοβάμαι λοιπόν, και αυτό όπως είπατε και εσείς, αλλά και αυτό το οποίο προβλέπουν και αρκετοί δημοσκόποι, μήπως αυτή τη φορά τα ποσοστά είναι κοντά σε αυτά του 2009. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πώς πείθουμε τους πολίτες να ασκήσουν μάλλον ένα δημοκρατικό δικαίωμα το οποίο το είχαμε σταρρυθεί? Η ιστορία δείχνει ότι θεωρούμε δεδομένο αυτό που μόχθησαν κάποιοι να πηγαίνουμε στην κάλπη. Ακόμα και αν είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας, θα πρέπει να την εκφράσεις εκεί, νομίζω. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Περιμένουμε να δούμε όλα αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε στο αφήγημα, κύριε Καβαδά, και εσείς νομίζω αυτό θα λέτε σε επαφές σας με τους συμπολίτες μας. Ένα κεντρικό μήνυμα είναι η συμμετοχή. Γιατί λοιπόν κάποιος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και για ποιο λόγο να ανανεώσει ίσως και να δώσει αυτό το ισχυρό ποσοστό που θέλετε? Γιατί νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλετε να ξεπεράσετε το 30% στις ευρωεκλογές αυτές. Τι λέτε σε κάποιους που μπορεί να είναι δύσπιστοι αυτή τη στιγμή, αν αποφάσιστοι?
Ναι, θα σας απαντήσω, κύριε Κουνιάκη, στο ερώτημά σας. Θέλω όμως να γνωρίζουν οι πολίτες ότι το 75% των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προέρχονται από νομοθετικές πρωτοβουλίες που ξεκινούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε πολλά νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή και αφορούν είτε ενσωματώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην ελληνική, είτε κύρωση συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες. Οπότε δεν πρέπει οι πολίτες να είναι απόντες και δεν πρέπει να απέχουν. Οι εκλογές είναι η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και οι ευρωεκλογές θα καθορίσουν ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας αφορούν λοιπόν όλους μας και αφορούν κάθε πολίτη ξεχωριστά και αφορούν και τη χώρα συνολικά. Γι' αυτό και η συμμετοχή, κλείνοντας σε αυτή την ενότητα, θα πω ότι είναι χρήσιμη αλλά και απαραίτητη. Αλλά όσον αφορά για αυτό το οποίο μου είπατε, κύριε Κουνιάκη, γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες τη Νέα Δημοκρατία, θα πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι το έργο της κυβέρνησης είναι η αιχμή του δόρατος στον αγώνα των ευρωεκλογών. Γι' αυτό ζητάμε από τους πολίτες να επιβεβαιώσουν και να φέρουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσουμε τον δρόμο της σταθερότητας. Και θα θυμίσω ενδεικτικά γιατί να ψηφίσουν. Γιατί αυξήσαμε τις συντάξεις. Μετά από 14 χρόνια αυξήσαμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Και όπως έχει υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός, μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας θα φτάσει κατά μέσο όρο στα 1.500 ευρώ. Επίσης, ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ που τον πήραμε σήμερα είναι 830 ευρώ. Και στο τέλος της τετραετίας θα φτάσει στα 950 ευρώ. Ξεχμπαγώσαμε για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. Αν θυμάστε καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 29 φόρους και εμείς φέραμε 50 μέτρα ελάφρυνσης των φόρων. Καταργήσαμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές στις επιχειρήσεις. Αυξήσαμε το φορολόγητο για οικογένειες με παιδιά. Φέραμε δεκάδες μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων. Τι άλλο να θυμηθούμε? Να θυμηθούμε για τις δαπάνες στην υγεία που αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το 2023. Τις χιλιάδες προσλήψεις στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση, τα προγράμματα αναβάθμισης 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας που όπως και το δικό μας το κέντρο υγείας θα αναβαθμιστεί με 1.700.000 ευρώ και θα ξεκινήσουν εργασίες μετά από 3 μήνες. Τα προγράμματα πρόληψης. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλά, κύριε Κουνιάκη. Ναι. Τα μέτρα ενίσχυσης για την οικογένεια. Το επίδομα μητρότητας που δίνουμε τη δυνατότητα στις μητέρες να πάρουν επίδομα για 9 μήνες και στις ελεύθερες επαγγελματίες αλλά και στις αγρότησες. Αυξήσαμε το επίδομα γέννησης. Από 2.000 ευρώ φτάνει μέχρι τα 3.300 ευρώ. Να θυμίσω στους συμπολίτες μου τις βηματικές αμυντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Την εξασφάλιση των αεροσκαφών Ραφάλ. Τις φρεγάτες Μπελαρά. Την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας σε ένα διεθνές προσκήνιο. Όλα αυτά, κύριε Κουνιάκη, που σας είπα προηγουμένως και άλλα πολλά τα οποία εντάξει, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να επεκταθώ, έχουν αλλάξει την εικόνα της χώρας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ναι. Κερδίσαμε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια. Το χρέος μειώθηκε χάρη στην μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε χάσει 30%. Οι επενδύσεις σε χρόνο ρεκόρ. Μειώσαμε την ανεργία από 17% στο 10%. Ο πληθωρισμός έπεσε από το 3,2% στο 2,3%. Εδώ όμως, κύριε Κουνιάκη, αναγνωρίζουμε και ότι έγινε και κάποια λάθη. Και θα αναφερθώ στην ακρίβεια. Εκεί θα σας πήγαινα κι εγώ. Θα σας πήγαινα. Ναι. Ακρίβεια. Γνωρίζω, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους πολίτες. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και όλους τους βουλευτές και τους υπουργούς
όλη την κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας πονάει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ότι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορεί πριν λίγο να αναφέρθηκα για τον πληθωρισμό ότι έπεσε στο 2,3, ναι. Αλλά στα τρόφιμα είναι δεν είναι ο πληθωρισμός αυτός, είναι πιο ψηλός. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι τρώει τα εισοδήματα των πολιτών. Σωστά. Και επίσης και μειώνει και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Γι' αυτό κάνουμε, κύριε Κουνιάκη, ό,τι μπορούμε και ψώνουμε διαρκώς τα αναχώματα. Και με τις αυξήσεις των μισθών και με τις συντάξεις, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Γιατί, κύριε Κουνιάκη, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή εύχομαι και το ελπίζω ότι η ακρίβεια θα σταματήσει. Μάλιστα. Ο πληθωρισμός θα μειωθεί και στα τρόφιμα. Αλλά όμως τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει για τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων θα παραμείνουν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα καταγράφεται. Χαίρομαι που διαπιστώνετε το πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Καβατά, σε θέματα καθημερινότητας, γιατί ξέρετε, βλέπουμε ότι και η χώρα έχει ακριβήνει. Δεν ξέρω τώρα αν και επειδή δυστυχώς το μόνο που παράγουμε είναι ο τουρισμός, δεν ξέρω αν έχετε και μία αίσθηση. Η εικόνα είναι πως είναι λίγο μουδιασμένη η αγορά ακόμα σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τις κρατήσεις, παρόλο που μπορεί να εκτοξευθεί το ρεκόρ κρατήσεων πάλι. Μια προσωπική αίσθηση. Νιώθετε ότι ο υπερτουρισμός και στη Λευκάδα, πριν πάμε σε κάποια άλλα ζητήματα, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο στο μέλλον? Ποια αίσθηση εισπράτεται και στις επαφές που έχετε με τους συμπολίτες μας και ως άνθρωπος του τόπου που γνωρίζετε καλύτερα από όλους τα προβλήματα και τις παθογένειες? Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά η αγορά λίγο είναι μουδιασμένη. Ναι. Από τα μηνύματα τα οποία παίρνω και από τους ξενοδόχους και από τους επαγγελματίες και γενικότερα, δεν έχουμε την κίνηση που είχαμε. Ο Έλληνας ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Γιατί το συνδέω με. Ο Έλληνας ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Που χαλάει τα περισσότερα χρήματα. Γιατί κατά ψέματα ο Έλληνας ξοδεύει, κύριε Καβαδά, και βγαίνει και τρώει έξω. Δεν το κάνουν οι ξένοι. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία των ευρωεκλογών. Σωστά. Δηλαδή την Κυριακή κάποιοι συμπολίτες μας θα ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν, mm-hmm. Και θα ψηφίσουν εκεί που μένουν. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα των παλαδικών εξετάσεων. Σωστό και αυτό που λέτε. Και ελπίζω αυτά να είναι προσωρινά. Μάλιστα. Αυτό όμως θα το δούμε το επόμενο διάστημα και πιστεύω ότι και η Λευκάδα αλλά και όλη η Ελλάδα πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετό τουρισμό. Μάλιστα. Μακάρι. Όσον αφορά για αυτό που λέτε εσείς για τον υπερτουρισμό στη Λευκάδα και τους κινδύνους που ελοχεύουν για το μέλλον, κύριε Κουνιάκη, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπω υπερτουρισμό mm-hmm. στη Λευκάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα σημαντικά έργα τα οποία έγιναν εδώ στην περιοχή, όπως είναι η ολοκλήρωση των οδικών αξώνων του ακτίου Αυρακία, αλλά και το Βόνιτσας Λευκάδας που θα ολοκληρωθεί. Όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν, πιστεύω, εδώ στη Λευκάδα. Εκεί. Οπότε αυτό είναι καλό για μας. Δεν θα πω ότι είναι καλό για μας, γιατί πιστεύω ότι δεν είμαστε πανέτοιμοι ακόμη και από την πλευρά των υποδομών, αλλά και να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Οπότε εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή, χρειάζεται να το δούμε λίγο στο σύνολο το θέμα του τουρισμού για να μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το μέλλον της Λευκάδας. Θα πάμε σε αυτό. Και να είναι και ευχαριστημένοι βέβαια οι πολίτες. Το πιο σημαντικό να είναι ευχαριστημένοι οι τουρίστες που έρχονται, να θέλουν να ξανάρθουν, αλλά να είναι ευχαριστημένοι και όσοι ζουν στη Λευκάδα, κύριε Καβαδά, το καλοκαίρι, που το νησί, εντάξει, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό του, όμως τώρα θέλω να σας πάω σε ένα κομμάτι που μονοπολεί την τοπική επικαιρότητα, παρόλο που είναι ευρωεκλογές και νομίζω πως το μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρό στην κάλπη, αλλά με την άδειά σας θέλω, επειδή ξέρετε, μικρός τόπος, παράγουμε επικαιρότητα, κύριε Καβαδά. Δεν πλήττουμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ με όλα. Αυτό είναι καλό. Θέλω λίγο, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε με μια σειρά ζητημάτων.
τα οποία εμπλέκουν και τη δική σας, και το δικό σας όνομα με την ιδιότητα σας ως βουλευτή στο νησί μας. Και θέλω λίγο να ξεκινήσω με ένα επίκαιρο θέμα. Βγαίνει χθες, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, μια σοβαρή ανακοίνωση από τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κτενά, σχετικά με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Ιουνιών Ίσων. Ουσιαστικά, από ό,τι αντιλήφθηκα, πείτε μου αν το κατάλαβα λάθος, υπάρχει μια κατηγορία στο νέο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δουβίτσα, για διπλό παιχνίδι και αναφέρει και εσάς. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές για αυτό το έργο? Υπάρχει κάτι κρυφή ατζέντα που δεν γνωρίζουμε? Εδώ. Έχετε ενημερωθεί για την επιστολή του κύριου Κτενά, νομίζω. Θα μου επιτρέψετε, ναι, αυτό όπως το είπατε, ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και διπλό παιχνίδι όταν αγωνίζεσαι και θέλεις το καλό του τόπου σου και διεκδικείς και κάνεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται για τον τόπο σου, να το σκέφτεται οποιοδήποτε ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές ή διπλά παιχνίδια. Ακούστε, κύριε Κουνιάκη. Όταν συναντήθηκα το Γενάρη του 2024 με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, για θέματα της Λευκάδας, εκεί πληροφορήθηκα ότι το οικόπεδο που έχει προταθεί για το ΠΕΚΕΠ, είναι το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, είναι ακατάλληλο. Για πρώτη φορά λοιπόν άκουσα από το Υπουργείο ότι το οικόπεδο το οποίο είχε προταθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είναι κατάλληλο. Για ποιο λόγο? Λόγω μη προσβασιμότητας αλλά και λόγω προδομικών προβλημάτων. Και αυτό δεν το λέω, δεν το πάμε προφορικά μόνο, αλλά επιβεβαιώθηκε και με έγγραφο που υπογράφει τότε ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παπαγεωργίου, το Μάρτι του 2024, όπου αναφέρει το οικόπεδο αυτό, στη θέση Κούλμος, απορρίφθηκε λόγω προδομικών κολλημάτων. Το έχω το έγγραφο στα χέρια μου, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορώ να σας το στείλω κιόλας. Ναι. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, εγώ σαν βουλευτής, από τη στιγμή που πήρα αυτή την αρνητική πληροφορία? Δεν ήταν αρμοδιότητά μου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθώ? Αμέσως λοιπόν επέστρεψα στη Λευκάδα και συναντήθηκα με τους δύο αντιπεριφερειάρχες. Και με τον κύριο Δουβίτσα και με τον κύριο Ζουριδάκη. Και τους ενημέρωσα το τι μου είπε ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Το ίδιο βράδυ βρέθηκα με τον κύριο περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή. Και είχαμε πάει, θυμάμαι τότε, στην εκδήλωση του επιμελητηρίου, στην κοπή της Πίτας. Και εκεί, στο χαιρετισμό μου, ζήτησα να το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας να παραμείνει στη Λευκάδα. Ναι. Κάτι που το υποσχέθηκε ο Περιφερειάρχης. Με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο. Και από τότε, κύριε Κουνιάκη, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Δεν έπρεπε λοιπόν να συνεργαστώ με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας? Θα μπορούσα να κάνω μόνος μου κάτι εγώ? Όχι βέβαια. Πήγαμε λοιπόν, ψάξαμε, βρήκαμε ένα οικόπεδο στις Αλκές περίπου 10 στρεμμάτων. Αυτό είναι εκεί που θα γίνει κοντά στη ΜΟΠΑΚ. Ναι. Στις Αλκές. Είναι στο κέντρο της Λευκάδας και είναι ένα σημείο δανεικό για να γίνει ένα επιχειρησιακό κέντρο. Έχουμε πρόσωψη και από τη μία πλευρά του φιλοσόφων 40 μέτρα, αυτό το οικόπεδο, αλλά και από την πλευρά που έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο περίπου 2,5 στρεμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, εκεί που φυλάσσονται αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα, έχει από εκεί πρόσωψη 10 μέτρα. Δηλαδή από δύο πλευρές έχει πρόσωψη. Αυτό λοιπόν το οικόπεδο το υποδείξαμε στο Υπουργείο και στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όχι μόνο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, που ανήκει αυτό το οικόπεδο. Δεν θέλω να σας πω τις επιστολές που έχουμε κάνει, αλλά και τα έγγραφα τα οποία έχουν γίνει μεταξύ Υπουργείων, Κλιματικής Υπηρεσίας, Δημόσιας Περιουσίας και Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας. Οπότε δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας επιβεβαίωσε ότι μας παραχωρεί το οικόπεδο αυτό, γιατί είναι δικό της, και την πολεοδομία εδώ, που ανοίξει το Δήμο Λευκάδος, που τη ρωτήσαμε, επιτρέπει το χτίσιμο του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή υπάρχουν και χρήσεις γης. Και το τρίτον είναι ότι το οικόπεδο μπορεί να οικοδομηθεί, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 5075 του 23,
που τροποποίησε τον νόμο για τη σύσταση των, των κέντρων αυτών, προβλέπεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, κατά παρέκκληση, δίνονται ειδικοί όροι δόμησης. Ακούστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο κ. Περιφερειάρχης, ότι μαζί με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας έχουν προτείνει οικόπεδα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό αν έχουν προτείνει και πώς έχουν προτείνει. Ακούσαμε ότι έχουν προτείνει 3-4 οικόπεδα. Υπόθηκε ότι βρέθηκε ένα δίπλα στην Aqualand και μάλιστα είπε ο κύριος Τρεπεκλής, τα στείλαμε όλα στο Υπουργείο, είναι έτοιμα. Αδειοδοτήσεις, χάρτες, ό,τι προβλέπετε. Στο προηγούμενο περιφερειακό το είπε. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Κουνιάκη. Mm-hmm. Το τι ακριβώς έχει γίνει από την πλευρά της Κέρκυρας και της περιφέρειας, ενώ από την Κέρκυρα, δεν το γνωρίζω. Εμείς που είμαστε, εγώ γνωρίζω, κύριε Καβάλα, τώρα. Εμείς τι που ενέργειες είμαστε. Έχουμε κάνει με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδα. Ωραία. Που έπρεπε να συνεργαστώ για να προχωρήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τι εννοεί παιχνίδια και ποιοι μάλλον δεν δημιούργησαν προσχώματα και μάλιστα δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν θα το σχολιάσετε. Επικαλείται ο κύριος Κτενάς ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο κρίνει ακατάλληλο και το έργο στις Αλικές, το οικόπεδο στις Αλικές. Το γνωρίζετε σε αυτό? Εγώ διάβασα ότι υπάρχει ένα ενημερωτικό σημείωμα. Ενημερωτικό σημείωμα. Μάλιστα. Δεν είναι στη γνώση μου, κύριε Κουνιάκη, αυτό το έγγραφο. Και δεν έχω δει κάτι τέτοιο στην αλληλογραφία που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι και σήμερα. Ούτε σας έχει υποθεί τώρα, ότι δεν γίνεται έγραφο, ότι δεν είναι, ότι είναι ακατάλληλος ο χώρος. Δηλαδή, εσείς τώρα, για παράδειγμα, για να καταλάβει και ο κόσμος, πηγαίνετε στο Υπουργείο, έχετε υποδείξει το οικόπεδο που θα το πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν σας έχει πει ποτέ κανείς ότι αυτό δεν μπορεί να οικοδομηθεί, γιατί είπατε λίγο πριν ότι οι υπηρεσίες του Δήμου, η Πολεοδομία, είπε ότι μπορείς να χτίσεις εκεί. Άρα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο κ. Κτενάς. Καταλάβατε. Δηλαδή, γι' αυτό σας ρωτάω τώρα. Προσπαθώ να ερμηνεύσω τι θέλει να πει. Τέλος πάντων. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, μόλις τελειώσουν οι εκλογές, που θα έχω συνάντηση με τον Υπουργό. Ωραία. Δεν έχει κριθεί αυτή τη διαβεβαίωση που έχω πάρει από τον Υπουργό είναι ότι δεν έχει κριθεί ακόμη τίποτε. Μπορεί αυτή τη στιγμή και όπως πρέπει να διεκδικεί η Λευκάδα το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, αλλά όμως όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο θεωρεί ακατάλληλο το προηγούμενο οικόπεδο και ζητάει από την Περιφερειάρχη να υποδείξει και πού θέλει να γίνει το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό λοιπόν έχουμε μπει σε μια διαδικασία που θα το πω ότι διεκδικεί και η Λευκάδα και η Κέρκυρα. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. Τις επόμενες μέρες έχω συνάντηση με τον Υπουργό για να ξεκαθαρίσουμε και να έχουμε μια τελική εικόνα, έτσι να δούμε πού πάμε. Να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και να δούμε αυτό το οποίο υπόθηκε και αυτό το δελτίο που διάβασα χθες, ότι υπάρχει ένα ενημερωτικό σημείωμα που αναφέρει ότι είναι ακατάλληλο αυτό το οικόπεδο. Θέλω λοιπόν και εγώ να μου απαντήσει το Υπουργείο γιατί είναι ακατάλληλο, για ποιους λόγους. Και εκεί θα δούμε αν υπάρχει αυτό ή δεν υπάρχει. Ή να μου απαριθμίσει ότι είναι κατάλληλο το συγκεκριμένο οικόπεδο που προτείνουμε εμείς στις Αλικές γι' αυτό το λόγο. Αυτό θα το δούμε όμως στις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καβαδά, επιτρέψτε μου τώρα, θα βάλουμε μια νοτελεία να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω σε πολύ λίγο, γιατί θέλω λίγο να μείνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει εμπλακεί το όνομά σας. Μιλάμε για απεντάξεις έργων. Και επειδή είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι σημαντικό και θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, δώστε μας λίγα λεπτά, φίλοι και φίλες, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Πρίσμα 91,6.